Λοιπόν, πώς θα ζωγραφίσουμε μια φαγάνα, έναν εξκαφέα. Το πρώτο πραγματάκι που κάνουμε είναι ένα ορθογώνιο. Μετά, κάτω από το ορθογώνιο αυτό, κάνουμε μια γραμμή λίγο πιο μεγάλη από το ορθογώνιο. Και μια δεύτερη, ακόμα πιο κάτω. Ενώνουμε με δύο ημικύκλια τις γραμμές. Ωραία. Τώρα, κάνουμε τρεις κύκλους μέσα στις γραμμές, οι οποίες είναι οι ερπίστριες. Κάνουμε και μια μικρή βουλίτσα μέσα σε κάθε κύκλο. Ενώνουμε τους κύκλους με μια γραμμούλα. Πάμε να δούμε τώρα να κάνουμε και ένα μεγάλο γάμα πλαγίως. Στην άκρη θα έχει ένα ημικύκλιο. Κάνουμε ένα δεύτερο μικρότερο γάμα μέσα στο γάμα και κλείνουμε το ημικύκλιο. Ήδη πήρε μια μορφή. Φτιάχνουμε δύο δοντάκια στην άκρη. Και κλείνουμε. Ένα τραπέζιο στην κορυφή. Και μέσα κάνουμε ένα κυκλάκι. Το οποίο φυσικά είναι ο οδηγός. Ωραία. Τώρα μας μένει μόνο η καπνοδόχος. Η εξάτμιση. Ποια καπνοδόχος? Δεν έχει η φαγάνα καπνοδόχο. Και μπορούμε να βάλουμε και λίγη κίνηση. Ίσως να κάνουμε και λίγο καπνό να φεύγει. Από πάνω. Ας κάνουμε και τους υπόλοιπους τρόπους να γυρίζουν. Είμαι γεμάτος με χώματα. Λοιπόν, αυτός είναι ο πιο απλός εξκαφέας ή πιο απλή φαγάνα που μπορούμε να κάνουμε με απλές γραμμές. Αλλά δεν μας χρειάζεται και κάτι παραπάνω. Μπορούμε επιπλέον να προσθέσουμε λεπτομέρειες, αν θέλουμε, σε ένα δεύτερο επίπεδο.